να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί για την άδεια που μου δώσατε και έλειψα για 3 μέρες και πήγα εκεί που γέμισε η καρδούλα μου ομορφιές. Πήγα στο μεγάλο το νησί της Λέσβου, προσκύνησα όλα τα προσκυνήματα ή σχεδόν όλα τα προσκυνήματα που έχει εκεί και μπορώ να πω ότι κέρδισε την καρδιά μου ακόμα μια φορά το νησί. Αν χάνομαι, θα ξέρετε που θα με βρίσκετε. Μου λέει ο καπετάνιος που πάει εκεί, μου λέει το καράβι δικό σου να ανεβαίνεις και να κατεβαίνεις μαζί με την οικογένειά σου και το αυτοκίνητό σου όσες φορές θέλεις πάνω κάτω. Του λέω κάτω καλά θα είναι, το πάνω θα δυσκολεύει μετά. Και αξιώθηκα να πάω και στον Αρχάγγελο, στο Ματαμάδο, 2 φορές και να προσκυνήσω και να γράψω τα ονόματα όλης της ενορίας και όλων σας. Πήγα στον τάφο του Παπαφώτη μας και πήγα και στον μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ και έμεινα εκεί και λειτουργήσα εκεί και εκπληρώθηκε ένα όνειρό μου που το είχα από πολύ παλιά που έλεγα πότε θα μπορέσω μωρέ μια λειτουργία και ας είμαι εκεί ο τελευταίος παπάς. Δεν μ' άφησαν να είμαι ο τελευταίος, με βάλανε πρώτο. Και με ταΐσαν και με ποτίσαν και με αγκαλιάσανε και μου δώσαν εκεί τον τόπο, όποτε θέλω να πηγαίνω. Σήμερα το βράδυ, και είναι κάτι που σκυρτάει η καρδούλα μου κάθε χρόνο τέτοια μέρα, σήμερα το βράδυ γιορτάζουμε εδώ με αγρυπνία το Γέροντα Παΐσιο. Τι μεγάλες στιγμές, μωρέ, τι μεγάλες στιγμές. Τούτον εδώ τον παππούλι που τον ακουμπήσαμε, που μας αγκάλιασε, που μας ξαναγκάλιασε, που μας ξαναγκάλιασε, που χαμογέλασε, που έπαιξε, που ευλόγησε όλους μας, τώρα να τον τιμάμε και να τον γιορτάζουμε ως Άγιο. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Θα έχουμε έκθεση ανέκδοτης φωτογραφίας. Έχω γύρω στις 300 φωτογραφίες που τον είχα βγάλει. Τι να πω, δεν θα τις τυπώσω ποτέ. Δεν χρειάζεται να ασχοληθώ με την έκδοσή τους. Θα τις έχουμε εδώ να τις χαζεύετε κάθε χρόνο στη μνήμη του. Ελάτε και όσοι θέλετε το βράδυ να κοινωνήσετε. Να κοινωνήσετε μέσα από την καρδιά σας. Γιατί η Θεία Κοινωνία είναι το συναπάντημα με το Χριστό μας. Δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι μια εικόνα η Θεία Κοινωνία. Δεν είναι μια λέξη η Θεία Κοινωνία. Δεν είναι μια ευλογία η Θεία Κοινωνία. Δεν είναι έτσι μόνο για το καλό η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Γι' αυτό και μέσα από τη Θεία Κοινωνία, επειδή μεταβάλλεται και μετουσιώνεται σε σώμα και αίμα Χριστού, γι' αυτό είναι το μόνο σημείο που ας κοινωνήσουν 1.000 λεπροί πριν, 1.000 φυματικοί πριν, 1.000 με COVID πριν, κανένας δεν θα κολλήσει μετά. Εμείς οι ιερείς το δοκιμάζουμε κάθε μέρα αυτό, διότι ό,τι περισσεύει από τη Θεία Κοινωνία, ό,τι περισσεύει από τη Θεία Κοινωνία, με το ίδιο κουταλάκι, όπως λέει το αρχαίο ρήμα, τα καταλύει ο παπάς, τα παίρνει και τελειώνει και πλένει με το νερό το Άγιο Ποτήριο και το πίνει και αυτό το νερό. Γι' αυτό λοιπόν, να μην φοβάστε τη Θεία Κοινωνία. Όλα τα άλλα να τα προσέχετε, διότι ξαναπάει το κακό να ξανααπλωθεί
Και απλώνεται γιατί κάποιοι από εμάς δεν έχουμε μυαλό να προσέξουμε πολύ, να προστατέψουμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους. Και όσο θα προστατεύουμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους, τόσο αυτός στη συνέχεια θα προστατεύει και εμάς. Μαζί με την προσοχή, αλλά και την πολύ προσευχή, θα βγούμε από αυτές τις δυσκολίες. Και τελειώνοντας, γιατί χτυπάει και ο ήλιος, τελειώνοντας, θα ήθελα με μία λέξη να σταθούμε σε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. «Μη με ρημνάτε, μωρέ», λέει ο Χριστός, «τι θα φάτε ή τι θα πιείτε. Μη με ρημνάτε που θα μείνετε. Μη με ρημνάτε τι θα ντυθείτε. Βλέπετε», λέει ο πατήρ ο ουράνιος, «τα πετεινά του ουρανού, όλα αυτά τα πουλάκια που πετάνε και τιτιβίζουν όλη την ημέρα. Τα βλέπετε, μωρέ. Δεν σπέρνουν», λέει, «και δεν θερίζουν. Κανένα όμως δεν μένει πεινασμένο. Κανένα». Ο πατήρ ο ουράνιος εκτρέφει αυτά. Και βλέπετε, λέει, «και τα λουλουδάκια του αγρού ούτε γνέφουν ούτε υφαίνουν, και όμως», λέει, «ντύνονται ακόμα καλύτερα από ό,τι ντύθηκε ο Σολομώντας, ο βασιλιάς, με την επίσημη του στολή. Και να ζητάτε», λέει, «πρώτα την βασιλεία του Θεού, αλλά, όχι μόνο, και την δικαιοσύνη αυτού». Δηλαδή, να είμαστε, μωρέ, όλοι δίκαιοι μεταξύ μας. Δίκαιοι να είμαστε, δίκαιοι. Και φέρει και το καπάκι εδώ, να φάγανε μύγες. Γι' αυτό, λοιπόν, αν είμαστε δίκαιοι, αν είμαστε δίκαιοι, τότε θα μας τα δώσει και σε μας ο Θεός. Αν είμαστε άδικοι, θα μας αφήσει να βασανιζόμαστε μέσα από την προσπάθεια να πάρουμε και τίποτα να μην φτάσουμε να κερδίσουμε, διότι τι ωφελήσει τον άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Να είμαστε καλά, λοιπόν, να συνεχίσουμε ένα όμορφο καλοκαίρι, απολαύστε το, γιατί πάλι δεν ξέρουμε τι θα έχει ο χειμώνας. Να είμαστε, λοιπόν, γεμάτοι από ομορφιές, και οι ομορφιές, λέει, κορυφώνονται πότε? Όταν γεμίζουμε αγάπη. Όταν γεμίζουμε αγάπη, τότε γεμίζουν μέσα μας ομορφιές. Αυτόν τον καιρό κοιτάω να μην εξομολογώ άλλες μέρες, συγχωρέστε με. Θέλω κι εγώ να ξεκουραστεί λίγο και το μυαλό μου και η καρδιά μου και η ψυχή μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει για τον παπά να έρχεται μια οικογένεια ή να έρχεται ένα άτομο μόνο του ή να με παίρνει τηλέφωνο ή να με βρίσκει στο δρόμο και να μου λέει με πόνο γεμάτο, «παπά μου, ήμασταν 6 πριν τον κορονοϊό και αυτήν τη στιγμή έμεινα μόνη μου. Έφυγαν οι γονείς μου, έφυγε ο άντρας μου, έφυγαν τα παιδιά μου και τώρα έμεινα μόνη μου εγώ. Πες μου, παπά μου, τι να κάνω. Πονάει και η δικιά μου ψυχή, πονάει και η δικιά μου καρδιά και λέω, Θεέ μου, αν τον είχα εγώ αυτόν τον πόνο, άραγε θα τον άντεχα ή θα σάλευε το μυαλό μου». Δίπλα μας, λοιπόν, περνάνε άνθρωποι με καρκίνους, με τον COVID,
με άλλες αρρώστιες, με ατυχήματα, με βάσανα, με αδιέξοδα, με τούτο, με εκείνο. Να γιατί σας λέω, ελάτε στη λειτουργία, ελάτε το βράδυ στην αγρυπνία, όπου θα έχουμε 15 αγιαλείψανα να προσκυνήσετε, να μιλήσουμε στους Αγίους, να μιλήσουμε στον Γέροντα Παΐσιο, να μιλήσουμε στην Παναγιά, να μιλήσουμε με τις προσευχές μας και με τα δάκρυά μας, να μας δίνει δύναμη ο Θεός σε μας, να μας προστατεύει, αλλά πάνω απ' όλα να δίνει δύναμη σε όλους αυτούς που πονάνε και υποφέρουν. Πονάνε και υποφέρουν, να τους δίνει δύναμη και στήριγμα ο Θεός μας. Και όποιος θέλει για κάτι σύντομο να με βλέπει, μέχρι τέλους του Ιουλίου θα έρχεται την Κυριακή στις ακολουθίες και από 1η Αυγούστου μέχρι και 13 του Αυγούστου που έχει παρακλήσεις, θα είμαι κάθε μέρα εδώ για να τα λέμε.